Φίλε Μάριε, θα είσαι υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο τελικά. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω το Chat TV που μου έδωσε την ευκαιρία να εξαγγείλω την υποψηφιότητά μου για Δημοτικό Σύμβουλο στο ΛΑΤΣΑ. Ναι, θα είμαι υποψήφιο. Μετά από αρκετή σκέψη και προβληματισμό, αποφάσισα να υποβάλω υποψηφιότητα για μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο μα. Ο εξυγχρονισμό του Δήμου αλλά και τη κοινωνία ευρύτερα. Πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο και επιδίωξη κάθε ενεργού πολίτη που επιθυμεί παράλληλα να συμβάλλει και αυτό με τον δικό του τρόπο στην περαιτέρω εξέλιξη του Δήμου και γενικότερα τη κοινωνία. Στόχο μου είναι να διατηρήσω την επικοινωνία με τον κάθε Δημότη διεκδικώντα την συμμετοχή όλων με βάση τι αρχέ τη ισονομία και τη οπολιτεία. Έχω νέε ιδέε, όραμα, διάθεση δυνατότητε και την ενέργεια ώστε να συμβάλλω σε μια καλύτερη ποιότητα ζωή των δημοτών μα ταλατσά. Όταν αναφέρεστε σε καλύτερη ποιότητα ζωή, τι ακριβώ εννοείτε. Ενδεικτικά αυτό που εγώ ονομάζω καλύτερη ποιότητα ζωή είναι, είναι η ασφάλεια που νιώθει ο πολίτη και όλη η οικογένεια στο σπίτι, στη γειτονιά και στου δημόσιου χώρου. Είναι η καθαριότητα και η τάξη, είναι η ομορφιά και τα σημεία αναφορά γύρω σου. Είναι η άνεση και η περηφάνεια που νιώθει κανεί στον χώρο που διακινείται, διότι το νιώθει κομμάτι δικό του. Είναι η δυνατότητα να πάει η βόλτα η μάνα το παιδί τη με το καρότσι, ο παππού το εγγόνι του στο πάρκο τη γειτονιά. Να διασταυρώσει κανεί τον δρόμο χωρί να κινδυνεύει από τα αυτοκίνητα. Είναι η δυνατότητα ασφαλού χρήση ποδηλάτου στι ειδικέ λωρίδε αλλά και περπατήματο σε κατάλληλα πεζοδρόμια είναι το πράσινο και ειδικά τα πάρκα όπου μπορεί κάποιος να ψυχαγωγείται στο φυσικό του περιβάλλον. Είναι ο καθαρός αέρας που αναπνέουμε αλλά και η ησυχία κατά τις ώρες ξεκούρασης. Είναι η παροχή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την τρίτη ηλικία και των παιδιών μας με ειδικές ικανότητες. Είναι η άμεση πρόσβαση όλων ανεξάρτητα των δημοτών σε ατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι η διάθεση ειδικά για τους νέους σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων δράσεων που θα, του που θα τους κρατήσουν με υγιές σώμα και καθαρό μυαλό. Έστω κάποιοι οργανωμένοι ανοιχτοί χώροι για μια απασχόληση παιχνιδιού ή μουσικής. Είναι, είναι η μουσικης ειναι πολιτισμού στην καθημερινότητα μας. Είναι τα, πράγμα, είναι τα προγράμματα ανακύκλωσης και αξιοποίησης, είναι τα προγραμματα ανακυκλωση και αξιοποιηση των πηγών εναλλακτική ενέργεια. Είναι η χαρά τη επικοινωνία των πολιτών στη γειτονιά, είναι η δυνατότητα δημοκρατική συμμετοχή στα κοινά. Είναι βασικά ο περιορισμό όλων των πραγμάτων που ενοχλούν και ταλαιπωρούν τον Δημότη, ώστε να έχει μια καλή και άνετη καθημερινή ζωή. Πάντα με χαμόγελο. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Αντιλαμβάνομαι τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου ως μια θέση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο με άμεση και συνεχή επαφή με όλους ανεξάρτητα τους Δημότης. Είναι ο υπηρέτη θα έλεγα, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρουμε, φίλε Πάμπο, ότι όλοι πια μιλούν για το κράτος των κομμάτων, το σύστημα που απλώ διαχειρίζεται την εξουσία και ελάχιστα έχει να κάνει με δημοκρατικούς θεσμού. Οι πολίτε έχουν συνειδητοποιήσει και δεν έχουν άδικο ότι όλε οι εκλογικέ μάχε μέχρι και των αντιπροσώπων του Δήμου είναι ένα παιχνίδι για διαμερισμό τη εξουσία. Προσωπικά δηλώνω ότι τα καλά νόμιμα συμφέροντα των Δήμοτων πρέπει να προέχουν οποιασδήποτε κομματική και προσωπική φιλοδοξία και συμφέροντο. Και πάνω σε αυτήν τη λογική δεσμεύομαι να εργαστώ σε περίπτωση εκλογή μου. Κάθε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο φυσικά θεωρεί ότι η δική του υποψηφιότητα υπερτελεί σε κάποια σημεία. Εσεί για τη δική σα υποψηφιότητα πού νιώθετε ότι υπερτελείτε. Έχω τη γνώση και την εμπειρία. Γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα στο Δήμο και έχω την ικανότητα να τα λύσω. Την τελευταία δεκαετία έχω ασχοληθεί με θέματα τοπική αυτοδιοίκηση. συμμετείχα ω αντιπρόσωπο τη Κυπριακή Δημοκρατία σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σε διάφορου τομεί. Έχω αρκετέ εμπειρίε σε διοικητικά συμβούλια και εντό και εκτό Κύπρου. Στο παρόν είμαι αντιπρόεδρο τη Green Dot, το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, αντιπρόεδρο τη τοπική οργάνωση Πολυτέχνου στα Λατσιά. είμαι μέλο τη Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή Κεραμοποιία και Τουβλοποιία και συμμετέχω και σε, σαν μέλο στο 4ο Δημοτικό Λατσόν και ω πρόεδρο στο Αρφανηπιαγωγείο Λατσόν. Αρχή μου είναι ότι τα διάφορα προβλήματα ξεπερνούνται όταν επικεντρωθεί στη λύση του. Και όταν οι αποφάσει που παίρνονται χτελούνται, γιατί οι αποφάσει που δεν υλοποιούνται είναι σαν να μην υπάρχουν ποτέ. Ξέρετε, μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια υπάρχουν πάμπολα πολλά παραδείγματα Δήμων που αναστήθηκαν από τη μιζέρια και την υποβάθμιση και υλοποιούν τώρα μέτρα γενική ανάπλαση με βασικό άξονα τη μετατροπή του σε Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμεί τον τροχό. Είναι απλά ζήτημα οράματο του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σημαντικότητα εδώ είναι πω όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί πρέπει να ομονιάσουν σε κοινού στόχου για το κοινό καλό. Και αφού δηλώνουμε, σαν λαό, ότι είμαστε περήφανοι για του προγόνου μα, πρέπει και εμεί να κάνουμε τα πάντα ώστε οι απόγονοι μα να είναι περήφανοι για μα. Ζητώ την εμπιστοσύνη σα και την ψήφο σα στι επικείμενε δημοτικέ εκλογέ και δεσμεύομαι να ανταποκριθώ πλήρω στι προσδοκίε σα με καθαρέ λύσει και αποτελεσματικότητα. Πάντοτε με σεβασμό, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και ήθο.